Με το φακό του Καλλινός Νιούς βρισκόμαστε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, αυτό το κόσμιο που είναι για το νησί μας, και με τον υποδιευθυντή σπουδών, τον κύριο Σάκη Τηλιακό. Γιατί τώρα, με αφορμή ένα δημοσίευμα στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου δεν μας άρεσε το δημοσίευμα του οικονομικού ταχυδρόμου, αλλά ο κύριος Τηλιακός απάντησε. Καλημέρα κύριε Τηλιακό. Γεια σας, καλημέρα. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία σε όλους. Όντως είδαμε το δημοσίευμα αυτό. Εντάξει, εμάς από το δημοσίευμα ασχοληθήκαμε ουσιαστικά μόνο στο κομμάτι που έλεγε για τη σχολή μας και ειλικρινά απορώ πώς, ας πούμε, πηγάζει τέτοια πληροφόρηση. Οφείλαμε να απαντήσουμε για να δώσουμε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Η σχολή λειτουργεί κανονικά, δεν έχουν προβλήματα. Πλέον έχουμε όλα τα σύγχρονα μηχανήματα των εξομοιωτών και λειτουργούμε φυσιολογικά, αντιμετωπίζοντας προβλήματα όπως αντιμετωπίζουν όλες οι σχολές πανελλαδικά. Θεωρώ ότι μας αδικεί το δημοσίευμα στο κομμάτι, ας πούμε, ότι εμείς αντιμετωπίζουμε πιο ειδικά προβλήματα από ό,τι αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες σχολές. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Όλα λειτουργούν νορμάλ, δεν έχουμε απώλειες ορών και ετοιμαζόμαστε και σιγά σιγά για την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου που αρχίζει αρχές του επόμενου μήνα. Άρα η σχολή μας λειτουργεί κανονικότατα. Κανονικότατα, χωρίς προβλήματα, πολύ καλά κάνετε και απαντήσατε. Έπρεπε να αποκατασταθεί η αλήθεια. Και τώρα ελάτε να πάμε λίγο στη σχολή. Ναι. Τι ακριβώς γίνεται τώρα αυτή την εποχή? Αυτή την εποχή έχουμε το Α, το Δ και το Σ τάφ εξάμεινο, το οποίο παρακολουθεί τα μαθήματα. Συγκεκριμένα το Σ τάφ εξάμεινο είναι το τελευταίο, είναι τα παιδιά τα οποία άνοιξαν τη σχολή, όταν άνοιξαν τη σχολή, τα οποία τελειώνουν, είναι η τελευταία τους εξεταστική τώρα το Φλεβάρι. Θα φύγουν για ταξίδι, για το δεύτερο εκπαιδευτικό τους ταξίδι αμέσως. Και επιστρέφοντας, καλά να είμαστε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα καταθέσουν τα χαρτιά τους, οπότε θέλω να πιστεύω εκεί μέχρι τέλος του χρόνου θα δώσουμε πια τα πρώτα μας πτυχία. Αλήθεια, τι ωραία. Επίσης, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται μαθήματα ηλεκτρονικά για τα ειδικά σχολεία πλειάδων και κυβερνητών. Να πω ότι μόνο εμείς και ο Ασπρόπυργος κάνουμε αυτά τα σχολεία. Καμιά άλλη σχολή δεν τα κάνει πανελλαδικά. Μάλιστα. Δηλαδή, ανταποκριθήκαμε εμείς και ο Ασπρόπυργος στο κάλεσμα του Υπουργείου. Και το ένα σχολείο τελειώνει τώρα τέλη Φλεβάρι, οπότε θα πάρουν το πτυχίο τους για να πάρουν το δίπλωμα του κυβερνήτη και οι υπόλοιποι θα τελειώσουν εκεί αρχές Απριλίου, όπου θα πάρουν το δίπλωμα του ανθυποκλειάρχου του πρακτικού που λέγαμε παλιά. Άρα η σχολή, και είναι και αυτό που θέλω να πω, πέρα από τις νορμάλ λειτουργίες της, κάνει και τα ειδικά σχολεία αυτά, τα οποία επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακουστεί, ότι είμαστε εμείς και ο Ασπρόπυργος μόνος στους πλειάρχους που το κάνουμε. Κάνουμε αυτά τα ειδικά σχολεία, τα οποία δίνουν μια διέξοδο σε αρκετούς πρακτικούς, οι οποίοι θα περιμένανε μακροχρόνιες σειρές στον Ασπρόπυργο, γιατί παλαιότερα μόνο ο Ασπρόπυργος μπορούσε να το κάνει αυτό, για να πάρουν το πιο διπλωμά τους. Πόσοι συμμετέχουν από εμάς εδώ στην Καλλίμνο? Στο κυβερνητικό συμμετείχε ένας μόνο Καλλίμνιος, γιατί και τώρα το είδανε, λόγω COVID αυτά είχαν σταματήσει και οι πιο πολλοί νομίζαν ότι έπρεπε να πάνε στον Ασπρόπυργο. Οπότε εγώ πιστεύω ότι στους επόμενους κύκλους που θα λειτουργήσουν του χρόνου πια, θα είναι περισσότεροι. Και έχουμε, το ειδικό σχολείο είναι περίπου 20 άτομα, από αυτούς οι 13 είναι κυβερνήτες και οι 7 είναι ανθυποκλίαρχοι. Μάλιστα. Έχει όμως αρκετούς 12 νήσιους. Έχει αρκετούς. Καλό είναι αυτό. Άρα η σχολή μας λειτουργεί πλήρως πια. Έχουμε... Πλήρως, ναι. Είμαστε πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Λειτουργούν όλα τα εξάμεινα και τώρα ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τα παιδιά του τρίτου εξαμήνου, τα οποία ξεπαρτικά έρνουν σιγά σιγά. Οπότε αρχίζουν και σιγά σιγά και καταθέτουν τα χαρτιά τους για να εξεταστούν στα ΚΕΠ τους και να ξεκινήσει το τρίτο εξάμεινο εκεί τέλη Φεβρουαρίου. Κύριε Τηλιακέ, με την εμπειρία πια που έχετε την πολύ, υπάρχει ο παραμικρός φόβος, επειδή βλέπουμε ανταγωνιστικά νησιά να μπαίνουν σφήνα, όπως λέει ο κόσμος, στο θέμα της σχολής των μηχανικών. Δηλαδή ακούγεται, ας πούμε, ένα νησί το οποίο είναι η Άνδρος. Ναι. Η Άνδρος με προϊστορία μεγάλων εφοπλιστών που έχουν τα κτίρια ήδη έτοιμα, οι πληροφορίες αυτές που κυκλοφορούν. Εμείς βέβαια έχουμε ένα μεγάλο ατού, τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ναι, το οποίο θεωρώ ότι είναι από το μεγαλύτερο ατού που έχουμε στα χέρια μας. Κοιτάξτε, εγώ δεν ασχοληθήκαμε εμείς σαν σχολή με αυτό, γιατί δεν είναι στις αρμοδιότητές μας.
Θεωρώ ότι αν κινηθούμε ως Δήμος σωστά και σοβαρά, θα παρακάμψουμε και αυτό το σκόπελο. Εγώ να πω ότι έχουμε ανάγκη από ναυτικούς. Τα ποσοστά διεθνώς είναι μικρά, άρα το να ανοίξουν σχολές και να στελεχωθούν σωστά οι σχολές, γιατί πρέπει να γίνει και αυτό, είναι όφελος προς όλη τη χώρα και όχι μόνο εμάς. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 4 σχολές μηχανικών που λειτουργούν πανελλαδικά. Είναι η Χίος, ο Ασπρόπυργος, η Μηχανιώνα και η Κρήτη. Και να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη προσέλευση είναι σε μηχανικούς. Άρα νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι αν θα γίνει μία ή δύο. Νομίζω ότι όποιοι ενδιασμοί υπάρχουν και κατατίθονται είναι στο θέμα της στελέχωσης και της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολών. Πράγμα που έχουν γίνει όμως αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε πριν από 5 χρόνια να πει ότι θα γινόταν με τηλεκπαίδευση τόσα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή εξελούνται με τηλεκπαίδευση πάρα πολλά. Εντάξει, υπάρχουν κάποια σκόπελοι, αλλά θεωρώ ότι... Άμα λειτουργήσουμε σωστά, θα τους ξεπεράσουμε. Όχι, δεν αφορά εμάς, αφορά σε κεντρικό επίπεδο. Προσπαθούν να επιληθούν, αλλά είναι προβλήματα χρόνου και θέλει αρκετή προσπάθεια για να επιληθούν. Αλλά πρέπει να τρέξουμε. Και εμείς εδώ συντονισμένα, ε. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω αν τρέξουμε συντονισμένα, θα ξεπεραστούν οι όποιες αμφιβολίες και θεωρώ ότι ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε σωστά σε κεντρικό επίπεδο τις ενώσεις ότι αυτές οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά τους δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Ναι. Η σχολή εδώ επανδρώνεται από αξιωματικούς έμπειρους. Δεν έχει υλικό που στηρίζει τη σχολή. Ξέρετε, πολλές σχολές αντιμετωπίζουν πρόβλημα έβρεση καθηγητών. Εμείς δεν το έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ακόμα. Που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, λοιπόν, μακάρι να ξεπεράσουμε και αυτό το. Γι' αυτό είμαστε και εμείς στο Calm News εδώ. Ναι. Για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες έξω. Ότι είμαστε μια πολύ πολύ αξιόπιστη σχολή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα ξαναπαναλάβω αυτό, ότι οι όποιες αμφιβολίες έχουν δημιουργηθεί σε κεντρικό επίπεδο και δεν εννοώ για το Υπουργείο, το Υπουργείο γνωρίζει την λειτουργία της σχολής, θα πρέπει γρήγορα να δώσουμε απαντήσεις και να τους ενημερώσουμε ότι σας έχουν πληροφορήσει λάθος και η δουλειά που γίνεται εδώ είναι αντάξια των σχολών πανελλαδικά. Η πρόταση που τέθηκε στο τραπέζι και να κλείσουμε με αυτό. Από τον πρώην έπαρχο, τον κύριο Ρούσο, ότι θα πρέπει ο Δήμαρχος να πάει να βρει τους εφοπλιστές μαζί με τους επικεφαλείς και όλα αυτά. Πώς την βρίσκεται εσείς? Δεν μπορούμε να πάμε 15 άτομα να δούμε την Ένωση Δήμων Εφοπλιστών. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι θα δείξουμε ασόβαρα. Εγώ νομίζω με ένα καλογιό εισηγητικό ο Δήμαρχος πάνω, άντε μαζί με άλλον έναν με τον έπαρχο, είναι αρκετή για να αναλύσουν την κατάσταση. Αν πάμε τώρα 15 άτομα, καταρχήν θα δείξουμε ασόβαροι και προς τους απέναντί μας, οι οποίοι απέναντί μας δεν είναι απέναντί μας, είναι μαζί μας, διότι τα πλοία τους επαδρώνει η αξιωματική μας και έχουν βοηθήσει και τη σχολή. Υπάρχουν πολλές δωρές από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, η TMS έχει κάνει το εργαστήριο πληροφορικής, ο όμιλος της Μαράν έχει δώσει διαδραστικούς πίνακες. Έχουν βοηθήσει. Η Ατλάντικ Μπαλκάρετ του Τύπου Μάνταρου, τη βιβλιοθήκη, βοηθούν συνέχεια. Άρα το θέμα είναι να τους παρέχουμε τη σωστή πληροφόρηση που για κάποιο λόγο δεν την έχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιλιακέ. Ευχόμαστε να η σχολή μας να πάει πάρα πολύ καλά και η σχολή μηχανικών. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.